Κύριε Ψηλάκη, μια βραδιά μοναδική της αιτία, πολύ ευχάριστα συναισθήματα μέσα από το καινούριο σας βιβλίο και θέλω να μας πείτε πρώτον την πηγή της έμπνευσής σας για το τόσο ωραία που περιγράφονται μέσα, αλλά και κυρίως πώς αισθανθήκατε την αντίδραση του κοινού της αιτίας. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, την απόλαυσα και ένιωσα αυτή την αγάπη γιατί νομίζω ότι δεν έχω καμιά άλλη λέξη, κανένα άλλο λόγο να πω. Με αυτή την κοινωνία που χρόνια είχα μια επαφή, μια επικοινωνία μαζί της μέσα από το ραδιόφωνο και τώρα βλέπω ότι συνεχίζω αυτή την επικοινωνία μέσα από άλλους δρόμους. Η πηγή της έμπνευσής μου, μακάρι να ξέρα, από χρόνια, από μικρός, μαζεύω λαϊκές αφηγήσεις, συγκεντρώνω πράγματα που έρχονται από τη μελέτη. Κάποια στιγμή αναδύονται χωρίς να το καταλάβει κανείς εύκολα, ούτε εγώ να το καταλάβω. Η πολιορκία του Χάνδακα και ο μεγάλος σχετικός πόλεμος με απασχολούσε πολλά χρόνια πριν. Τις πρώτες αφηγήσεις για τον κρητικό πόλεμο τις άκουσα στο καφενείο του χωριού μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ όταν μεγάλωσα ότι ο απόϊχος μιας συγκλονιστικής, θα έλεγα τιτανομαχίας εποχής εκείνης, έμεινε στη λαϊκή μνήμη για τόσα χρόνια. Κάποια από αυτά τα πράγματα των προφορικών αφηγήσεων έχουν εσωματωθεί στο γραπτό λόγο, στο μυθιστόρημα μέσα. Έτσι, κάποια στιγμή ήρθε η έμπνευση. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι αυτά έπρεπε να τα βγάλω από μέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα σύγχρονα έχουν μεγάλη έλλειψη στο κομμάτι της ιστορίας της Κρήτης. Και νομίζουμε ότι αυτά οι διηγήσεις δικές σας μπορούν να κουμπίσουν αυτό το κομμάτι της έλλειψης που υπάρχει. Και θα χρησιμοποιήσω, επιτρέψτε μου, μια φράση ενός κοινού μας φίλου: σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Ψηλάκης θα ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα παρέμεινε απλά στο ραδιόφωνο. Αισθάνεστε ότι υπάρχει μια ελπίδα τα παιδιά, τα νέα, να βιώσουν αυτά που εσείς βιώσατε στο καφενείο του χωριού σας, παιδί? Εγώ αυτό κάνω. Μέσα από το μυθιστόρημα προσπαθώ να μεταφέρω όχι μόνο την ιστορική γνώση, γιατί δεν είναι ιστορία, είναι μυθιστόρημα. Αλλά να μεταφέρω αυτό το περιβάλλον και να μεταφέρω μέσα από το συνέστημα των ηρώων. Στο μυθιστόρημα ταυτίζεται κανείς με τους ήρωες. Έτσι η γνώση διοχετεύεται μαζί με το συνέστημα. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να ακουμπήσει κανείς, να αγγίξει την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, δεν είμαι μελλοντολόγος, δεν ξέρω πώς θα αξιολογήσει και το δικό μου έργο, αλλά και γενικότερα το σημερινό περιβάλλον ο μελλοντικός άνθρωπος, ο μελλοντικός Έλληνας. Αυτό ανήκει σε άλλες σφαίρες. Ελπίζω όμως αυτή τη βαρύτητα της ιστορίας αυτού του τόπου να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Το βάρος της ιστορίας να συνεχίσει να μας πιέζει. Ευχαριστούμε πολύ, Γύψη Λέγκη. Ευχαριστώ. Μήπως γεννήθηκε σε ένα χωριό, την Κασταμονίτσα της Παιδιάδος, από γονείς που του πρόσφεραν πολλά για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Δεν ξέρω ποια ταυτότητα θα έδινε ο ίδιος για τον εαυτό του, του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα, γιατί και στους δύο τομείς υπήρξε σπουδαίος και μοναδικός. Έχει συγγράψει πάνω από 20 βιβλία. Το πρώτο του μυθιστόρημα το έγραψε στα 16 του χρόνου. Στο ίντερνετ αναφέρονται 53-54 τόσα βιβλία. Μπορεί να μας το πει και ο ίδιος, αν δεν έχει χάσει το λογαριασμό. Άλλο από τα πολλά βιβλία του ξεχωρίζουν «Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης», για το οποίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Άλλο σπουδαίο βιβλίο, «Κρητική μυθολογία», επίσης «Μυθολογία, Μήνος, ο βασιλιάς της Κρήτης». Ακόμη, «Λαϊκές τελετουργίες στην Κρήτη» και «Το ψωμί των Ελλήνων». Το πρώτο τελευταίο μυθιστόρημά του ήταν το «Δυο φεγγάρια δρόμου». Με την καλή του σύντροφο και σπουδαία συνεργάτητά του Μαρία Ψηλάκη έχουν συγγράψει βιβλία για την κρητική κουζίνα σε διάφορες γλώσσες με συνταγές μαγειρικής και σχετικά με κρητικά βότανα στην κουζίνα.
για την προσφορά του στα γράμματα το Ηράκλειο τον τίμησε με το γραφείο Νίκος Καζαντζάκης.